Είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί και σήμερα σας κάλεσα εδώ για να κάνω την ανακοίνωση του συνδυασμού. Εντάξει, άρα θεωρώ ότι θα σταματήσουν οι οποιασδήποτε ερμηνείες, παρερμηνείες γίνονται έξω, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα στέκια. Εντάξει, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνουμε και γιατί το κάνουμε και θα ακολουθήσει μια επόμενη φυσικά παρουσίαση του συνδυασμού με τους υποψήφιους στο επόμενο διάστημα. Τώρα, σας έχω γράψει 5 λόγια τα οποία θεωρώ ότι είναι ο κορμός αυτού του οποίου πάμε να κάνουμε. Και φυσικά στρέφεται στους συμπολίτες και οι συμπολίτες είναι οι συνδημότες και οι συνδημότησες, εντάξει. Πολλές φορές ξέρετε ότι τις αναφορές ξεκινάνε τα κείμενα με τους συνδημότες σαν κάλεσμα ή σαν ερμηνεία, τον καφέ θα πέσει. Και στο τέλος ο όνομα του συνδυασμού ξέρετε ότι είναι συνδημότες γιατί προφανώς περιγράφει τη φιλοσοφία αυτού που πάμε να κάνουμε. Στρεφόμαστε λοιπόν στους συμπολίτες, συμπολίτες, στους αγαπητούς συνδημότες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλάμε για ώρες για τις ομορφιές αυτής της πόλης και των οικισμών της. Για τα φυσικά πλούτη, για τις δυνατότητες, για τις υποδομές, για ό,τι έγινε. Για τα ωραία πράγματα που ομόρφυναν τη ζωή μας και το περιβάλλον τους. Όμως δεν μπορούμε, γιατί τίποτα δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Οι υποσχέσεις ήταν ψεύτικες, οι πυλώνες ανάπτυξης γκρεμοτσακίστηκαν, τα πρόσωπα δεν ήταν ποτέ ομάδα και η παρακμή ήταν η συνέπεια. Κάκιστοι διαχειριστές, με ψυχολογία ετοπάθειας και τώρα τελευταία και με πανικό. Δεν υπάρχει άλλη διοίκηση ως σήμερα σε αυτή την πόλη που να διοίκησε με τόσα φοβικά σύνδρομα, με τόση αδιαφορία, αδράνεια, αμέλεια, ασυνέπεια. Με τόση νοθρότητα, απαξίωση, αμηχανία. Το απόλυτο τίποτα σε ένα Δήμο εγκαταλελειμμένο. Η εικόνα της μιζέριας και της εσωστρέφειας έχει αντικαταστήσει τα χαμόγελα, την χαρά και την υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει οργάνωση, προγραμματισμός, όραμα για το αύριο, διεκδίκηση στόχων, δεν υπάρχει θετική ενέργεια, δεν υπάρχει αύριο. Η πόλη έχει γελιοποιηθεί στα μάτια των επισκεπτών και των δωρητών από τα μνημεία ανικανότητας πλέον, που δεσπόζουν ως κουφάρια. Της κατασκευής της γέφυρας Κούσιου από δωρεά και τις κυλιόμενες σκάλες και το ανσανσέρ στο μπαλκόνι της Ελιά, της Βέρειας στην Ελιά. Είναι ό,τι χειρότερο συνέβη σε αυτή την πόλη και την ταλαιπωρεί 10 ολόκληρα χρόνια. Κι όμως συνεχίζουν να προκαλούν αφού το θράσος της επιχειρηματολογίας και της ηρωνίας έχει πάρει τη θέση της ειλικρινού συγγνώμης. Δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώνει για 9 χρόνια άτομα που αυτά που εισπράξαμε είναι δυσανάλογα με αυτά που προσέφεραν. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να ασχοληθούν με το Δήμο και την πολιτική άτομα που σκέπτονται πώς θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα και όχι το τι θα προσφέρουν. Γιατί αυτό το πληρώνουμε και το διαπιστώνουμε αργά όταν θαυμάζουμε και ζηλεύουμε άλλες πόλεις για την πρόοδό τους και μετά κλαίμε τη μοίρα μας. Ποιος λογικός άνθρωπος με ορθή κρίση επιθυμεί να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση για ακόμα 4 χρόνια. Αυτός ο Δήμος έχει αρχές και ιδανικά, έχει υπερηφάνεια, έχει τους νέους μας που αντί να φεύγουν σε άλλες πόλεις και το εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα και εμείς τη δυναμική να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο που γεννηθήκαμε και επιβιώνουμε. Όλη αυτή η κατάσταση ενεργοποίησε πολίτες που αδυνατούν να συμβιβαστούν. Πολίτες που θέλουν να μπουν μπροστά και να εμπνεύσουν, να δημιουργήσουν και να προσπαθήσουν με ειλικρινή διάθεση. Η εμπειρία ικανών στελεχών, η αποτελεσματικότητα επιτυχημένων επαγγελματιών, σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό και την ορμή των νέων, είναι η φυσιογνωμία της ομάδας. Γνωρίζουμε τις εποχές που ζούμε, αλλά δεν θα μας ακούσετε ποτέ να κλαφτούμε για την καμένη γη. Είμαστε μάχημοι και έντιμοι, είμαστε ακέραιοι και αξιοκρατικοί. Γνωρίζουμε την καθημερινότητα και θα είμαστε κοντά στον πολίτη και όχι θρονιασμένοι στην καρέκλα της εξουσίας. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του κόσμου και θα συμπαρασταθούμε κοινωνικά και ουσιαστικά και όχι με λόγια και ευχές. Είμαστε η απάντηση
και δεν συμβιβαζόμαστε με την ευπρέπεια του τίποτα. Ούτε με τα παλαιοκομματικά παιχνίδια στις πλάτες της πόλης και των οικισμών της που πλέον ξεπεράστηκαν. Δεν έχουμε διχαστικό λόγο, δεν έχουμε καταγγελτικό λόγο, δεν εκβιάζουμε, δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Ερχόμαστε για να δώσουμε λύσεις, να δρομολογήσουμε πράγματα, να διεκδικήσουμε πράγματα για την πόλη μας και να την ετοιμάσουμε για το αύριο. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και το ψέμα. Πρέπει να ζήσουμε στην αλήθεια και σταθερά. Η διαφορά μας με το σήμερα είναι ότι αγαπάμε αυτό που θα κάνουμε. Η μεγαλύτερη διαφορά μας είναι ότι εμείς στη ζωή μας και στη σταδιοδρομία μας ό,τι λέμε το κάνουμε. Έχουμε μεράκι και θέλουμε να αλλάξουμε το Δήμο μας. Πιστεύουμε ότι είναι η εποχή που όλοι μαζί, πέρα από κάθε αιμονή, με συλλογική προσπάθεια, σκληρή εργασία, προγραμματισμό και μεθοδικότητα, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βγει η πόλη από το τέλμα και να αγωνιστεί. Για να έχει μια αναπτυξιακή φυσιογνωμία η περιοχή, μια προοπτική και να αναδείξει τα πλούτη της. Όλοι εμείς λοιπόν είμαστε συνδημότες και θέλουμε μαζί με εσάς να κάνουμε το όνειρό μας πράξη. Όλοι εμείς μαζί για μια καλύτερη ζωή, για έναν καλύτερο Δήμο Βέρειας. Με αίσθημα ευθύνης δηλώνω ότι θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Βέρειας σε εκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 2019 με τον ανεξάρτητο συνδυασμό συνδημότες. Δηλώνω επίσης ότι δεν έχουμε δαχτυλίδια, δεν έχουμε χρήσματα. Χωρίς κομματικό στίγμα, η ανεξάρτητη παράταξή μας θα σταθεί μακριά από ψέματα, υπονοούμενα, προβοκάτσια και ίντριγκες. Έχουμε τη δυναμική στήριξη των απλών πολιτών και δημοτών αυτού του τόπου που έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, που αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος σε όποιον προσπαθεί ακόμα να τους κοροϊδέψει, σε όποιον προσπαθεί να τους ποδηγετήσει. Καλό τους συμπολίτες μας να μας τιμήσουν και να στηρίξουν μια γνήσια και αληθινή προσπάθεια, γιατί η πόλη, ο Δήμος μας, έχει ανάγκη από συνεργασίες για να βγει από τα διέξοδα και να αντιμετωπίσει την κρίση σε όλα τα επίπεδα. Η στράτευση και η συμπόρευση με όλες τις υγιείς παραγωγικές, πολιτικές, κοινωνικές, επιστημονικές και πνευματικές δυνάμεις αυτού του τόπου, που είναι πολλές, καθώς και με όλους τους φορείς και τους συλλόγους, είναι η προτεραιότητά μας και η φιλοσοφία μας. Πολλοί με γνωρίζουν από την πορεία μου στα κοινά ή λόγω της εργασίας μου στον φορέα που εργάζομαι. Είμαι άνθρωπος της πράξης και όχι της θεωρίας. Θεωρώ ότι πετύχαμε πολλά στο αστικό κτέλ, εκεί που εργάζομαι, και έχουμε επιτύχει πάρα πολλά όταν ασχολήθηκα με τα κοινά ως αντιδήμαρχος οικονομικών στα πρώτα χρόνια της κρίσης και αργότερα ως πρόεδρος του ΚΑΠΑ του Δήμου Βέρειας. Όλα όσα επέτυχα στη ζωή μου, τα επέτυχα με πολλή δουλειά, αμέτρητα πηγενέλα στο αθηνοκεντρικό κράτος, πολλούς αγώνες. Έως και σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου. Είμαι ενωτικός. Θέλω κοινωνική συνοχή, συνένωση δυνάμεων και συνεργατικότητα. Είναι τιμή μου που σε αυτό το κουραστικό αλλά ελπιδοφόρο ταξίδι συμμετέχουν δραστήριοι και επιτυχημένοι συμπολίτες και συμπολίτες, που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους και θα έχουμε άριστες σχέσεις με όλες τις αρχές του τόπου, που βάζουν την αγάπη τους για το Δήμο πάνω απ' όλα. Επιτέλους, αυτή η πόλη αντιδρά. Ο Δήμος μας πρέπει να ξαναλειτουργήσει, να γίνει ελκυστικός. Έχουμε σχέδιο και στρατηγική. Επιθυμούμε αναβάθμιση της διοίκησης, δυναμική διεκδίκηση των ετοιμάτων της πόλης, ουσιαστικές παραγωγικές πρωτοβουλίες, αγώνα για την ανάπτυξη, προσανατολισμό για την πόλη και αφύπνιση και προβολή των πλεονεκτημάτων της πόλης. Σε επόμενη χρονική στιγμή που θα επιλέξουμε, θα σας παρουσιαστούμε και θα σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και έργα. Ούτε σελίδες, ούτε ευχολόγια. Εμείς λοιπόν είμαστε συνδημότες. Ένα μέτωπο συνεργασίας, μια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών σε ένα υπερκομματικό, ενωτικό και ανανοτικό ψηφοδέλτιο που συγκροτούμε με κίνητρο την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών. Όλοι μαζί λοιπόν απέναντι στην μνημονιακή πραγματικότητα. Με αλληλεγγύη, με σωστή οργάνωση και αξιοποίηση των πλούσιων δυνάμεων της πόλης, με σχέδιο και μέθοδο, με εργατικότητα και ανιδιοτελή συνεισφορά, με ειλικρίνεια και επιμονή, με λογική και ευαισθησία. Όλοι μαζί
μπορούμε να στηρίξουμε και να αναγεννήσουμε τον Δήμο μας, την πόλη μας, τους οικισμούς. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η ημερομηνία που επιλέχθηκε για να ανακοινωθεί το επιχείρημα αυτό έχει τη σημασία του. Το καλό του τόπου απαιτεί να απελευθερωθεί ο Δήμος και πάλι. Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά στην πόλη που γιορτάζει την απελευθέρωσή της μεθαύριο, χρόνια πολλά στα χωριά μας που γιορτάζουν την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο σας ανάγνωσα. Είναι ένα κείμενο το οποίο συνέταξα και προσπάθησα να συμπυκνώσω τις απόψεις μου. Προσπάθησα να σας δώσω το στίγμα, τη φιλοσοφία του συνδυασμού. Αυτό θα το δείτε και μεθαύριο σε επόμενες ανακοινώσεις. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει μία ιστοσελίδα στην οποία θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα. Έχουμε βέβαια και το email του συνδυασμού, είναι το συνδημότες, έτσι, papaki@gmail.com. Είμαστε διαδραστικοί άνθρωποι, το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με την ευρυζωνικότητα και τα διαδίκτυα και θα είμαστε σε άμεση επαφή, θα σας ενημερώνουμε πάντα. Θέλουμε να μεταφέρουμε προς τα έξω αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο. Φυσικά αυτό θα γίνει και από τους υποψήφιους που θα διαχέουν τη φιλοσοφία μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και για ποιο λόγο ασχολούνται και τι πάμε να κάνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η πόλη γνωρίζει για πρώτη φορά, εκτός από τα παλιά τα χρόνια, μια τέτοια προσπάθεια και εκτιθέμεθα για να την πάμε μπροστά και να προσπαθήσουμε για αυτό που λέμε. Το σίγουρο είναι που θέλω να σας πω ότι αν δώσει ο Θεός και είμαστε σε αυτή τη θέση στο Δημαρχείο μεθαύριο, να ξέρετε ότι όταν θα τελειώσουν τα χρόνια, τα 4, τα 8, πόσα θα κάνουμε, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα πάμε με αξιοπρέπεια και ψηλά το μέτωπο στις δουλειές μας. Πάλι, αυτό έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ.